για τη συγκατάθεση να έρθει το εικόνισμα της Παναγίας εδώ στην πόλη μας. Ευχαριστούμε επίσης και τους συνοδούς όλους αυτής εδώ της ειλικρινίας, τον ιερέα που ακολουθεί τον Σεβασμιότατο, τους δημοτικούς συμβούλους, τον δημοτικό σύμβουλο, την διευθύντρια του κινητήρων, τους συνεργάτες του κοιμάτων, όπως επίσης και τα μέλη της Επιτροπής, τον κύριο Κατήγερο, τον κύριο Μαλουλάκη, τον κύριο Σάμα. Καλωσορίσατε, Σεβασμιότατε, ευλογήστε τον κύριο και τον λαό της επαρχίας αυτής, ώστε να μπορούμε κι εμείς να γινόμαστε με τη ζωή μας αυτοί οι οποίοι θα εκφράζουν το ήθος του εκκλησιαστικό, το ορθόδοξο φρόνημα και το διακονική μας αγάπη απέναντι στο λαό του Θεού. Μητροπολίτα Μυσσηνίας, κύριε Χρυσόστομε, σας ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, την κυλαμπά υποδοχή που επιφυλάξατε στα ιερά θησαυρίσματα της Δύσης των Κηφίρων, που είναι το παλαιότερο επιτύπωμα της Παναγίας μας με τη διόλη σας και η σεπτή Αγία Κάτα του Αγίου Θεοδόρου του εκκορώνης ομονέλου και εμπειρίες ασκήσεως. Πολύ σας ευχαριστούμε, διότι διοργανώσατε αυτή την λαμπρά τελετή για να υποδεχτείτε αυτά τα ιερά θησαυρίσματα του νησιού μας, για τα οποία καυχάται η γη σας των κηφίρων ή πάλι ποτέ άσημος, όπως λέγει ο ιδιογράφος Αΐμιστος Σοφοκλής Καλούτσης, κηφίριος, και από αυτή την ασημότητα η έβρεση της εικόνας Παναγίας μας με τη διόλη σας, αλλά και ο ερχομός του Αγίου Θεοδόρου έβγαλε το νησί από αυτή την ασημότητα και έγινε πασίγνωστο και με την επιδιώτησά μας και με το ιεραλείψανο του Αγίου Θεοδόρου. Πολύ σας ευχαριστούμε και για τους λόγους τους οποίους είχατε, τους θερμούς λόγους για την ταπεινότητά μου. Θεωρώ τον εαυτό μου ελάχιστο και σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας και την ευγένειά σας. Με πολύ χαρά βρισκόμαστε σήμερα στην πόλη της Καλαμάτας, στην πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας, μια μεγάλη αποστολή από την είσοδο των Κηφίρων, φέρνοντας το ιερό εικόνισμα της Παναγίας της Μαρτυριώτισσας, της προστάτητος των Κηφίρων και την τιμία κάρα του Οσίου Θεοδόρου, που είναι προστάτης των Κηφίρων, αλλά κατάγεται από την κορώνη της Μεσσηνίας, είναι δηλαδή και δικός σας Άγιος. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο και τον αγαπητό συνάδελφο, τον Δήμαρχο Καλαμάτος, κ. Βασιλόπουλο, γιατί η υποδοχή ήταν θερμότατη. Και φυσικά να πω δημόσια ότι η πρόσκληση για να έρθετε στα Κήθυρα, να έρθετε, αγαπητέ συνάδελφε, είναι ανοιχτή. Είσαι ένας δήμαρχος πολύ παραγωγικός. Το λέω αυτό και μέσα από το πλαίσιο της ΚΕΔΕ, που έχουμε έτσι μια συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω και για την υποδοχή και για τη φιλοξενία και βέβαια το Σάββατο να πούμε, 15 του μηνός, να έχουμε την τελετή αδελφοποίησης με το Δήμο Πύλου Νέστορος. Για δύο λόγους γίνεται αυτή η αδελφοποίηση. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η πολιούχος της Πύλου είναι η Παναγία η Μαρτυριώτισσα. Το εικόνισμα το πήγαν στην Πύλο μετά την αυμαχία του Ναβαρίνου οι Κηθύροι. Και ο δεύτερος λόγος βέβαια είναι ότι η Κορώνη είναι η πατρίδα του Οσίου Θεοδόρου. Μεσσηνία λοιπόν και Κήθυρα αδελφοποιούνται και επισήμως. Είμαστε όμοροι, έχουμε κοινές πολιτιστικές καταβολές και θα έλεγα και κοινά προβλήματα ως Δήμοι, γιατί η έλλειψη προσωπικού και η γραφειοκρατία επηρεάζει όλους τους Δήμους, όσο μικρός αν είναι ο Δήμος ή μεγάλος, δεν έχει διαφορά καμία. Και έτσι από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και αυτές τις καταστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την υποδοχή και προσκαλώ όλους τους Μεσσήνιους και όλους τους Πελοποννήσιους να έρθουν στα Κήθυρα. Τα Κήθυρα είναι μια φυσική προέκταση της Πελοποννήσου, με ιστορικούς δεσμούς, με πολιτιστικούς δεσμούς, με γεωγραφικούς δεσμούς. Να τα θεωρείτε κι εσείς οικία και γεωγραφικά και ουσιαστικά. Πολύ ωραία.